ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου. Να γελάσει λίγο το χείλη μας, γιατί σε αυτόν τον τρελό κόσμο, μετά από ένα μάτς θρίλερ που κανονικά πρέπει να είναι 5-1 και όχι 3-1, αλλά τι να κάνουμε, σε αυτή την ατμόσφαιρα που ζούμε, περιμέναμε θρίαμβο μεγάλο και από τον Ολυμπιακό. Τον είδαμε, δεν είναι μικρή νίκη το 3-1. Ιδιαίτερα αυτό το γκολ του Σαβιόλα, που τα συγχώρεσε τα όλα όσα έχει κάνει, όλες τις αστοχίες του. Αυτό το γκολ ήταν θαυμάσιο. Να το δούμε, Ανέστη. Λέμπας πήρε ωραία. Το 1-2 με τον Ολυμπιακό. Πέρασε ο Χολέμπας. Πραγυρίζει εκεί που είναι ο Φουστέρ. Το σουτ είναι καλό. 2-1. 2-1 για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Σαβιόλα που λυτρώνεται με αυτό το γκολ, με πολύ ωραίο τρόπο μάλιστα, για το χαμένο πέναλτι νωρίτερα. Εκεί που έδειχνε η φάση ότι έχει χαθεί για τον Ολυμπιακό, εδώ σε αυτή την περίπτωση μιλάει η κλάση του Αργεντίνου. Με πληγωμένο τον εγωισμό από το πέναλτι που έχασε νωρίτερα, ο Σαβιόλα πετυχαίνει αυτό το γκολ που μπορεί αυτή τη φορά να είναι εκείνο που δίνει την όθηση για την πρόκριση στους 16. Φάση που θα ξαναδούμε. Βλέπετε το πώς εκρήγνεται από μέσα του όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος. Εδώ, πολύ ωραία ενέργεια, Χολέμπας γυρίζει το σουτ του Φουστέρ και πετάγεται και γυρίζει καταπληκτικά το σώμα ο Σαβιόλα. Κοιτάξτε και πάλι. Να γελάσει λίγο το χιλάκι μας, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι. Θα πάμε για λίγο έτσι να αποχαιρετήσουμε πάλι τον Νέλσον Μαντέλα, όπου ήδη, όπως διαβάζω στο BBC αυτή τη στιγμή, η σωρός του μεταφέρεται με τιμητική πομπή που έχουν σχηματίσει πάρα πολλοί πολίτες στο κυβερνητικό μέγαρο της Πρετόρια, όπου θα μείνει επί 3 μέρες σαν, για να το πει τον τελευταίο αποχαιρετισμό ο λαός που τόσο τον αγάπησε. Και χτες τον αποχαιρέτησαν 90 πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών και δεκάδες χιλιάδες κόσμου σε μια εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από πάρα πολλά τηλεοπτικά προγράμματα στο στάδιο FNB που βρίσκεται στο Σοβέτο. Είμαστε εδώ σήμερα για να πούμε στο Μαντίμπα ότι μπορεί επιτέλους να αναπαυθεί. Ο μακρύς του δρόμος τελείωσε, ο δικός μας όμως τώρα αρχίζει, είπε ο αντιπρόεδρος του κυβερνοντός κόμματος Κογκρέσου, Σίριλ Ραμαφόζα. Η Νότια Αφρική έχασε έναν ήρωα, ο κόσμος ένα μέντορα, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-μουν. Ανάμεσα στους επίσημους που παρέστησαν, στους υψηλούς προσκεκλημένους, ήταν η πρώην πρόεδρη Τζορτζ Μπους ο νεότερος, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, η πρόεδρος Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ, ο πρόεδρος Γερμανίας Γιώακιμ Γκάουκ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε τον Νέλσον Μαντέλα γίγαντα της ιστορίας. Ο Μαντέλα με οδήγησε στο να θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος συνέκρινε το πολιτικό έργο του πρώτου μαύρου Προέδρου της Νότιας Αφρικής με εκείνο του Μαχάτμα Γκάντι. Εδώ βλέπουμε την εικόνα του που θα χαρακτηρίσει τη χρονιά που πέρασε. Είναι η χειραψία του Μπαράκ Ομπάμα με τον πρόεδρο της Αργεντινής Ραούλ Κάστρο. Βέβαια, όπως ανακοίνωσε, όπως υποστήριξε μετά, η χειραψία, η αμερικανική επίσημη πήγη, η χειραψία μεταξύ του Αμερικανού πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα και του Κουβανού ομολόγου του Ραούλ Κάστρο, κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης τελετής για τον Νέλσον Μαντέλα στο Σοβέτο, δεν ήταν προγραμματισμένη. Τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο εκτός από την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, είπε ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Ρόουτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από το Προεδρικό Αεροσκάφος.
Το μόνο που έκανε ο Ομπάμα ήταν να χαιρετήσει τους ηγέτες που ήταν στο δρόμο του καθοδόν προς το πόντιουμ για να εκφωνήσει την ομιλία του. Δεν επρόκειται για μια ουσιαστική συζήτηση, υποστήριξε ο Ρόουτς. Η Αβάνα πάντως θέλει να δώσει περισσότερα σε αυτή τη χειραψία μεταξύ του Ομπάμα και του Κάστρο, η οποία είναι η πρώτη που ανταλλάχθηκε δημοσίως μεταξύ Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας από το 1959. Οι δύο χώρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις από το 1961. Ένας επίσημος κουβανικός ιστότοπος ανέφερε ότι η χειραψία αυτή θα μπορέσει να σημάνει την αρχή του τέλους των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Κούβας. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί σφοδρή επίθεση, αν επιτραπεί η έκφραση, εναντίον της Τρόικα αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αφορμή τις περικοπές στην Ελλάδα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Χάνες Σβόμποντα, μιλώντας χτες στο Στρασβούργο. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα, παρά την καλή θέληση και τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει, δεν κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με την Τρόικα, η οποία προβάλλει κοινωνικά απαράδεκτες απαιτήσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Χάνες Σβόμποντα, αναφέροντας ως παράδειγμα το ζήτημα των πληστηριασμών. Ο Αυστριακός πολιτικός υποστήριξε ότι όλα αυτά δεν έχουν σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει πάρει το δρόμο του και έχουν ήδη γίνει πολλά βήματα, έστω και αν δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα όλα όσα προβλέπονται. Στο σημείο αυτό, ο Χάνες Σβόμποντα άσκησε κριτική και στην Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα ώστε το πρόγραμμα περικοπών να γίνει αποδεκτό και από τους πολίτες. Αναφερόμενος προσωπικά στον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Όλι Ρεν, ο Χάνες Σβόμποντα δήλωσε ότι όσο περισσότερες συνεντεύξεις δίνει, τόσο ανεβαίνουν τα ποσοστά των ευρωσκεπτικιστών στις χώρες της κρίσης και άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η όποια αξιολόγηση των κρατών μελών από τον αρμόδιο επίτροπο γίνεται με τρόπο που να προωθεί τις μελλοντικές πολιτικές του φιλοδοξίες. Είναι δύσκολο να αποφασίσει αν αυτά που λέει τα λέει ως επίτροπος ή ως πιθανός υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν, είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών στο Στρασβούργο, γιατί μόλις χθες ο πολύ γνωστός μας και πολύ αγαπητός φίλος, ηρωνικά το λέω, δεν με βλέπετε, δείτε την έκφρασή μου, ο Όλι Ρεν, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα διεκδικήσει το χρήμα των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων για την Προεδρία της Κομισιόν, παρόλο που ο σημερινός επικεφαλής συγκεκριμένης πολιτικής ομάδας, πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου Guy Verhofstadt, επιμένει να θέτει εκείνος τον εαυτό του ως υποψήφιο. Στην ίδια συνέντευξη, ο Φιλανδός πολιτικός υποστήριξε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης και οι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν συνέβαλαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ευρώ. Στα ίδια συμφραζόμενα πάντως, υπεραμύθηκε και της απόφασης του να εξετάσει με κριτική διάθεση το μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε το σχόλιο του Κιρ. Έτσι, κάθε μέρα μας στέλνει την καλημέρα του ο φίλος, ο αγαπητός Γιάννης Κυριακόπουλος, ο γνωστός μας Κιρ, ο οποίος σχολιάζει με το δικό του τρόπο την επικαιρότητα. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα συμβολιογραφείο όπου την επικαρπία για ένα μικρό διαμερισματάκι που αγόρασε ένα ζευγάρι, την επικαρπία την αναθέτει ο συμβολιογράφος στον Ιωάννη Στουρνάρα. Και μια και αναμένουμε την Τρόικα, θα ήθελα να δούμε και το σχόλιο του Ιωάννου, του Γιάννη Ιωάννου, επίσης πολύ γνωστού και εξαιρετικού σκητσογράφου. Θα ήθελα να δούμε πώς σχολιάζει την επιστροφή της Τρόικα. Είναι ο Πρωθυπουργός, πάνω σε άρμα είναι ο πολλά υποσχόμενος για το μέλλον, υπουργός σήμερα οικονομικών, και όπως αναφέρει στο σχολείο του ο Ιωάννου, πολύτροπος ως μαλαπόλα
ο κύριος Τουρνάρας. Και θα φύγουμε από τα δικά μας πράγματα και θα πάμε στην Κύπρο, όπου είχαμε χτες συνάντηση του Μεσολαβητή των ΗΠΑ, Ντάουνερ, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Στο τηλέφωνο όμως έχουμε, για να μας μιλήσει γενικότερα, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Βγάλει τη φωτογραφία, θέλω να μας δείξει τη φωτογραφία του επανεκλεγέντος Προέδρου στην Ένωση Συντακτών, του αγαπητού φίλου και συναδέλφου, του Αντώνη του Μακρύδη. Αντώνη, καλημέρα, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Μου επιτρέπεις να σε λέω, είμαστε πολύ καιροφίλοι. Έτσι. Είσαι εξαιρετικός και αγαπητός συνάδελφος. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια. Καταρχήν, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στην Κύπρο με το μνημόνιο, γιατί και εσείς έχετε πέσει σε αυτή τη λούμπα. Με το μνημόνιο και την κρίση, η οποία διατρέχει όλα τα επαγγέλματα, τα επηρεάζει, αλλά τους δημοσιογράφους περισσότερο από όλους. Η οικονομική κρίση στην Κύπρο έχει πλήξει τον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η επιχειρηματικότητα έχει πληγεί, η διαφήμιση που είναι ο κύριος αιμοδότης των μέσων έχει κατέρθει σε καταθλιπτικά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι εργοδότες, εκμεταλλευόμενοι εν τίνη μέτρων για αυτήν την κατάσταση, να ζητούν το ένα και το άλλο. Οι μισθοί έχουν μειωθεί σε φοβερά χαμηλά επίπεδα. Η σύμβαση μας ουσιαστικά έχει αποδομηθεί. Εμείς επιμένουμε ότι παραμένει εκεί, πλην όμως αναγκαζόμαστε από τα γεγονότα και τις καταστάσεις που επικρατούν να συνάπτουμε τις ούτω καλούμενες προσωρινές μεταβατικές συμφωνίες ενιάψιας ή διετούς ισχύως και δεχόμαστε κάποια μείωση των μισθών. Δηλαδή, με συγχωρείς, Αντώνη μου, οι συλλογικές συμβάσεις δηλαδή έχουν πάει περίπατο. Έχουν πάει περίπατο στην ουσία, τι παραμένουν ως είχαν. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, είμαστε στο Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου λήγει η τριετούς ισχύος συλλογική σύμβαση της Ένωσης Συντακτών με τους εκδότες. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα πάμε να συζητήσουμε με βάση τα δεδομένα τα σημερινά? Αποκλείεται. Θα πολυσυνεργήσουμε, διότι με βάση τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, τα εργασιακά θέσμια, εάν δεν ανανεωθεί μια σύμβαση, ισχύει προηγούμενη. Εμείς λέμε το εξής, εφόσον διαρκεί η κρίση, θα την περνούμε με μεταβατικές συμφωνίες και βάζουμε και όριων χρονικών λήξης αυτών των συμφωνιών. Εκείνον όμως, αγαπητέ συνάδελφε Κώστα, που μας ταλανίζει, που μας βασανίζει, στο οποίο δεν μπορούμε να βρούμε και πολλές λύσεις, είναι η ανεργία που πλήττει τον κλάδο. Ήδη καταγράφουμε έναν αριθμό ανέργων, πολλοί άλλοι ετεροαπασχολούνται, αρκετοί άλλοι υποαπασχολούνται και ετεροαπασχολούνται, όπως είπαμε, και το πρόβλημα είναι μεγάλο. Τι γίνεται με τους ανέργους? Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους, αξιοποιούμε, εντός εισαγωγικών αξιοποιούμε, διότι αξιοποιώ σημαίνει φέρνουν και αποτέλεσμα. Αξιοποιούμε κάποια προγράμματα που έχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις, πλην όμως η γραφειοκρατία τσακίζει κόκκαλα και εδώ στην Κύπρο. Μην νομίζετε ότι εδώ στην Κύπρο είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι το... έχουμε ένα καθημερινό βραχνά. Είναι ώστε οι συνάδελφοι που βραχνάς της φυλής που λέμε. Ο βραχνάς της φυλής μας βασανίζει. Δυστυχώς η πολιτική δεν φάνηκαν άξιοι των περιστάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως να φταίμε και εμείς, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί δεν είμαστε όσο έπρεπε αποφασιστικοί, καρστικοί. Να τους χτυπάμε στο κεφάλι. Ίσως κάναμε και εμείς αμαρίες
Είμαστε έναν ανοιχτοί περισσότερο. Έχεις δίκιο, το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει και εμείς, Αντώνη, με αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάνω ο κόσμος ότι είμαστε και εμείς διαπλεκόμενοι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιζόμαστε τους δημοσιογράφους, να ζητούμε σε όσους κατήγορους χρησιμοποιούν αυτές τους χαρακτηρισμούς να φέρουν αποδεικτικά στοιχεία, αλλά κακά τα ψέματα, εκείνο που είναι σίγουρο και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, δεν φανήκαμε άξιοι των περιστάσεων. Αυτή η κατάσταση, Αντώνη, με συγχωρείς, αυτή η κατάσταση που υπάρχει, έχεις την άποψη ότι θα επηρεάσει και το εθνικό πρόβλημα, γιατί όλοι φοβάμαι, αγαπητέ Κώστα, όλοι φοβάμαι. Γίνεται λόγος, ειδικά ποιοι μιλούν ανοιχτά για συνεκμετάλλευση των υδρογων ανθράκων. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή το θείο δώρο θα μετατραπεί σε τραγωδία. Και ακούγονται και τέτοιες φωνές δυστυχώς. Εδώ το Μπαρπαρός, πώς το λέμε, ακριβώς, δεν είναι στα οικόπεδα και αύριο η Αθήνα θα υποδεχτεί, ο φίλος μας ο Βενιζέλος θα υποδεχτεί τον Νταβούτογλου. Και δεν ξέρουμε τι θα πει. Και τι θα πούν εκεί. Δυστυχώς ο ελληνικός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και φαντάζομαι ότι παραβιάζεται... Το Μπαρμπαρόσα παραβιάζει την ΑΟΣ της Κύπρου που είναι προκαθορισμένη. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα προκαθορίσει ΑΟΣ. Δεν έχουμε, διότι περί άλλων τυρβάζουν οι πολιτικοί. Ακριβώς. Έχουν άλλες συμφωνίες κάνει κάτω από το τραπέζι. Όταν πριν από μια εικοσαετία και το δίκαιο της θάλασσας στην Βενεζουέλα που ήταν στην Βολιβία, δεν θυμάμαι ακριβώς, έπρεπε ο Ελληνισμός, αν είχε στρατηγική, αν είχε πρόγραμμα, να καθορίσει τα όρια του, να απεκτείνει την ΑΟΣ του και να κόψουμε και το βήχα της Τουρκίας. Δυστυχώς, ο Ελληνισμός έχει εμποδιστεί από το φοβικό σύνδρομο της Τουρκίας, η οποία ξέρει να κάνει πολιτική, ή μάλλον εκμεταλλεύεται τις ελλείψεις του Ελληνισμού, τις παραλήψεις του, τις αδράνειες του, τη ραθυμία με την οποία κινείται το πολιτικό προσωπικό σε Ελλάδα και Κύπρο. Κακά τα ψέματα, αλλά πρέπει να λέγονται, είναι η μοναδική ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Με το να λέμε, κάτι μπορεί να αλλάξει. Ας μείνουμε σε αυτό, Αντώνη μου, θα σου ευχηθώ κουράγιο στις δύσκολες ώρες που αναλαμβάνεις και πάλι, να συνεχίσεις το έργο σου και εύχομαι και στο πολιτικό σύστημα να είναι πιο λογικό. Να έρθουν καλύτερες μέρες. Και να έρθουν καλύτερες μέρες. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Βεβαίως. Καλημέρα σου. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά σου. Αναφερθήκαμε λοιπόν προηγουμένως στη συνάντηση που είχε και κράτησε μια ώρα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, με τον Αλεξάνδερ Ντάουενερ και επικεντρώθηκε στην κοινή διακήρυξη στην οποία εργάζονται οι δύο πλευρές. Ο κύριος Ντάουενερ κατόπιν συναντήθηκε με τον Ντερβίς Έρογλου, τον τουρκοκύπριο εκπρόσωπο, τον αποκαλούμενο πρόεδρο, όπως βλέπω στην τουρκική εφημερίδα, που λέει ότι με τον τουρκοκύπριο πρόεδρο Ντερβίς Έρογλου, λέει Χουριέτη, συναντήθηκε ο Ντάουνερ. Και όπως γράφει Χουριέτη, οι συνομιλίες ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους Κύπριους βρίσκονται σε πολύ κρίσιμο σημείο και οι δύο πλευρές επεξεργάζονται με δυσκολία να φτάσουν σε μια αμοιβαία σε ένα αμοιβαίο συμφωνηθέν κοινό ανακοινωθέν. Σε ερώτηση αν τα Ηνωμένα Έθνη προτίθενται να δώσουν προτάσεις για τη γεφύρωση του χάσματος, ο Ντάουνερ είπε ότι αυτό βρίσκεται σε πολύ ευαίσθητο στάδιο και όσο λιγότερο λέμε για τις λεπτομέρειες, τόσο καλύτερο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό μέρος της όλης ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κύπρο. Ειρηνευτικές διαδικασίες. Θυμήθηκαν μια λέξη που, χωρίς να αναφέρουν τίποτα για κατοχή, για ύπαρξη τουρκικών στρατευμάτων κτλ. Οι δύο πλευρές θέλουν να αισθάνονται άνετα με την κοινή διακήρυξη. Είναι σημαντικό να είναι κάποιος προσεκτικός για ό,τι λέει δημοσίως.
Σε ερώτηση πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια κοινή διακήρυξη, ο κύριος Ντάουνι είπε ότι δεν πρόκειται για παιχνίδι. Είναι πολύ σοβαρό καθήκον που έχει αναλυφθεί και θα έχουμε αρκετά εντατικές συνομιλίες. Σε ερώτηση αν είναι αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες θα αρχίσουν πριν το τέλος του έτους, ο Ντάουνι είπε ότι οι συνομιλίες θα αρχίσουν όταν ολοκληρωθεί η κοινή διακήρυξη. Επικοδομητικές κρίνονται από τα Ηνωμένα Έθνη οι απόψεις που κατέθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων. Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ άρχισε χθες τις επαφές του με τους δύο διαπραγματευτές και σήμερα συναντά και είχε τις συναντήσεις χθες με τους εκπροσώπους τους επίσημους των δύο πλευρών. Τον πρόεδρο δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τουρκοκύπριο εκπρόσωπο. Σε δηλώσεις του ύστερα από την άτυπη σύσκεψη των αρχηγών κομμάτων που έγινε προχθές στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Σιλιανίδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμα κατάληξη αναφορικά με την κοινή διακήρυξη. Και συνεχίζουμε. Όταν λέμε συνεχίζουμε, πάμε σε ένα θέμα που ανέφερε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ταχτών Κύπρου, ο Αντώνης Μακρύδης, και μίλησε για το θέμα της ΑΟΣ και της παραβιάσης που κάνει το τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρόσα. Είχαμε μια εντατική προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ για την ΑΟΣ. Εδώ βλέπουμε πώς ακριβώς είναι τα οικόπεδα. Βέβαια, με το βελάκι σημειώνεται πού ακριβώς είναι η αιχμή του προβλήματος για την Ελλάδα και γι' αυτό το κάνουμε λίγο το θέμα, δεν το προχωράμε, γιατί οι Τούρκοι λένε ότι το Καστελόριζο δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΑΟΣ, την ελληνική, και έτσι δεν θα ενωθεί η ελληνική ΑΟΣ με την Κυπριακή. Οι Τούρκοι αποφασίζουν ποια είναι τα χωρικά ύδατα, ποια είναι... Και εμείς να δούμε τι θα πούμε στη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Βενιζέλος με τον ομόλογό του, τον άνθρωπο ο οποίος καθορίζει την διπλωματία στην Τουρκία, γιατί κακά είναι τα ψέματα. Αν έχετε διαβάσει και όσοι έχουν διαβάσει και τα βιβλία που έχει γράψει ο Νταβούτογλου, φαίνεται πόσο με βάση ποιο σχέδιο πηγαίνει για να μιλήσουμε με ρίσεις άλλων επαϊόντων με νεοοθωμανικές βλέψεις. Πρόσφατα είχαμε και προχθές ήταν η δήλωση του Ερντογάν ότι η Ευρώπη είναι, η Τουρκία είναι μέρος της Ευρώπης και εδαφικά εφόσον έχει την Ανατολική Θράκη και η Ανατολική Θράκη εκτείνεται μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τώρα τι εννοεί αυτό, ελπίζω να μας εξηγήσει ο Νταβούτογλου, εάν το ρωτήσουμε φυσικά εμείς, γιατί εμείς μπορεί να το ξεχάσουμε να το ρωτήσουμε αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έλεγα να κάνουμε και εμείς το δικό μας χριστουγεννιάτικο διάλειμμα. Έχουμε επιλέξει ένα τραγούδι του Τζον Λένον και όχι αυτά τα τραγούδια που τα πολύ... την Αμερικανιά που είδαμε πριν αρχίσει η εκπομπή. Η εκπομπή αρχίζει μετά τους τίτλους της. Έτσι, γιατί δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν στην Ελλάδα νέοι που θα πάνε με το καλάθι αυτό το τεράστιο για να ψωνίσουν δώρα. Είναι δύσκολη καιρή για την Ελλάδα. Ας πάμε να ακούσουμε τον Τζον Λένον. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear ones,
Παρόλα που αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο και όσα έχουν γραφεί για την ψυχρότητα στις σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας, υπήρξε ένα σημαντικό πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφτηκε χτες μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας στη Μόσχα μετά τη λήξη των εργασιών της 7ης Συνόδου της Κυπρο-Ρωσικής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική Συνεργασία. Το πρωτόκολλο αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων των δύο χωρών και στην ενίσχυση και ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, των μεταφορών, της υγείας και άλλων. Μιλώντας κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης της Κύπρου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στενή δεσμή φιλίας και συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν τα τελευταία χρόνια φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο, κάτι που, όπως είπε, γίνεται εμφανές από την αυξημένη συνεργασία και κατανόηση που επιδεικνύεται μεταξύ των δύο κρατών και τη σύγκληση των επιδιώξεών τους στον πολιτικό τομέα. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης που επιδείχθηκε στη διάρκεια των συνομιλιών, τονίζοντας ότι το πρωτόκολλο που υπογράφηκε θα συμβάλλει αναμφίβολα στην ανάπτυξη των οικονομικών και άλλων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και έτσι, με αυτό το πρωτόκολλο παραμερίζεται αυτό που πολλοί ήθελαν να πιστεύουμε, ότι υπάρχει ψυχρότητα στις σχέσεις Μόσχας-Λευκωσίας. Τώρα, περισσότεροι από 500 κορυφαίοι συγγραφείς από όλο τον κόσμο, ανάμεσα τους 5 νομπελίστες, καταδίκασαν την κλιμάκωση των κρατικών παρακολουθήσεων που αποκάλυψε ο γνωστός μας φυρηχθράκιας Έντουαρντ Σνόουντεν. Οι συγγραφείς και οι άνθρωποι του πνεύματος και οι διανοούμενοι είπαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες υπονομεύουν τη δημοκρατία και ότι πρέπει να υιοθετηθούν διεθνείς κανονισμοί για να περιοριστούν οι εξουσίες τους. Στους υπογράφοντες, που προέρχονται από 81 χώρες, περιλαμβάνονται η Μάργαρετ Άτγουτ, ο Ντόν Ντελίλο, ο Ορχάν Παμούκ, ο Γκίντερ Γκράς και η Αρουντάτη Ρόι. Υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα των υπηρεσιών πληροφοριών να παρακολουθούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εκατομμυρίων ατόμων μετατρέπει τους πάντες σε ενδυνάμει υπόπτους, γεγονός που έχει ανησυχητικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Κάλεσαν τον ΟΗΕ να καταρτήσει μια διεθνή χάρτα των ηλεκτρονικών δικαιωμάτων που θα διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών στην εποχή του ίντερνετ. Η κίνηση των συγγραφέων έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά την παρόμοια ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψαν οι επικεφαλείς των 8 μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών, απαιτώντας σαρωτικές αλλαγές στην νομοθεσία των παρακολουθήσεων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στο διαδίκτυο. Την ανοιχτή επιστολή προς τον Μπαράκ Ομπάμα και το Κογκρέσο έχουν υπογράψει οι κολοσσοί υπεύθυνοι διευθυντές, διοικητές της Apple, της Google, της Microsoft, του Facebook και του Twitter. Και ακολούθησε ψήφισμα το οποίο συγκεντρώνει μερικούς από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στον κόσμο. Ανάμεσά τους είναι και οι Tom Stoppard, Martin Ames, Julian Barnes, Ian McGowan, Erwin Wells, Kazuo Ishiguro, Jan Martel, Amit Chaudhry, Amos Oz, David Grossman, Michael Siskin και Hanif Qureshi. Ο κόσμος του πνεύματος βλέπουμε ότι προσπαθεί να αντισταθεί στη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, στη λέλαπα της προσπάθειας επικράτησης του μεγάλου αδελφού με κάθε τρόπο. Μας το έχουν περάσει εξάλλου ότι μπορεί να γίνει αυτό ακόμα και με τηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες τις εμφανίζουν σαν σαπουνόπυρες και περνάει στον κόσμο. Είναι αυτά τα κακά της εποχής μας. Και για να φύγουμε λίγο από αυτή την άσχημη ατμόσφαιρα και μια και βρισκόμαστε στον κόσμο της τέχνης, ανακοίνωσε το σπουδαίο θέατρο Μπολσόι της Μόσχας ότι τρεις από τις κορυφαίες χορογραφίες που έχει ανεβάσει το μπαλέτο θα είναι σε λίγο καιρό διαθέσιμες παγκοσμίως, να τις χαρεί ο κόσμος.
Και αυτή είναι η ωραία κοιμωμένη. Τα διαμάντια. Και εμείς θα δούμε ένα απόσπασμα που βρήκα στο διαδίκτυο με σπουδαία ένα ποτπουρί από το μπαλέτο της Λίμνης των Κύκνων και είναι αποσπάσματα, αλλά είναι τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, έτσι για να μας φτιάξει λίγο η ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν μόνο. Φαίνεται κόπηκε. Δεν είμαι κεραστέχνης στην προσπάθεια να μοντάρω μόνος κάποια πράγματα που βρήκα στο YouTube. Έχουμε λοιπόν τώρα μια είδηση ότι σταματάει η ρωσοαμερικανική συνεργασία στο διάστημα. Η NASA δεν θα χρησιμοποιεί τα ρωσικά επανδρωμένα διαστημόπλια Soyuz, τα οποία εδώ και δεκαετίες ήταν μοναδικό μέσο μεταφοράς των πληρωμάτων στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS, και η απόφαση βάζει οριστικά τέλος στη ρωσοαμερικανική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε 3,5 χρόνια προτίθενται να παραιτηθούν πλήρως από τις υπηρεσίες της Ρωσικής Υπηρεσίας Διαστήματος, της Roscosmos, για τη μεταφορά των αστροναυτών στο ISS με τα διαστημόπλια Soyuz. Αυτό δήλωσε ο διευθύντης της NASA Charles Bolden. Μια θέση στο ρωσικό Soyuz στοιχίζει στον προϋπολογισμό της NASA περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι μια φωτογραφία από τον Άρη που μας ήρθε τώρα τελευταία και υποστηρίζει ότι υπήρξε κάποια λίμνη και άρα υπήρξε κάποτε ζωή στον Άρη. Αυτό είναι μια ιστορία που θα την ψάξω περισσότερο. Βρήκα αυτή τη φωτογραφία και νομίζω ότι κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε. Τα ευρήματα τα έχει δημοσιεύσει τη Δευτέρα η NASA και το περιοδικό Science σε μια συνάντηση της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης στο Σαν Φραντσίσκο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NASA, Charles Bolden, λοιπόν, από τις 19 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η υποβολή αιτήσεων από ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή ενός νέου επανδρωμένου αμερικανικού διαστημοπλοίου, ενώ εξακολουθούμε και βλέπουμε φωτογραφίες από αυτές τις εικόνες που σας είπα ότι έδωσε η NASA από τον Άρη. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου αμερικανικού τομέα, ενώ θα χρηματοδοτηθεί περίπου κατά το ίμιση από τον αμερικανικό κρατικό προϋπολογισμό. Τη συμμετοχή τους σε αυτό επιβεβαίωσε ήδη η εταιρεία SpaceX και Orbital Sciences. Από πρακτική επιστημονικοτεχνική άποψη, αυτές οι δύο εταιρείες είναι και τα φαβορί για τη δημιουργία των μελλοντικών αμερικανικών μεταφορικών μέσων. Το διάστημα 2012-2013 η SpaceX πραγματοποίησε με τη βοήθεια του πυράβλου Falcon 9 δύο επιτυχημένες εκτοξεύσεις προς τον διαστημικό σταθμό ISS, του μοναδικού στον κόσμο διαστημοπλίου πολλαπλής χρήσεως για τη μεταφορά φορτίων Dragon. Το συμβούλιο με την NASA αξίας 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια προβλέπει ακόμα 10 αποστολές στο διαστημικό σταθμό για να μεταφέρει υλικό για το πλήρωμά του. Το 2008 οι δύο υποψήφοι για την Αμερικανική Προεδρία, John McCain και Barack Obama, είχαν αποφασίσει να συμπεριλάβουν στο διαστημικό πρόγραμμα τις πρώτες θέσεις προεκλογικής τους ατζέντας. Αλλά αυτό έχει ξεχαστεί. Η Orbit Sciences το Σεπτέμβριο εκτόξευσε στον ISS το μεταφορικό διαστημόπλιο Sinus, το οποίο τέθηκε σε τροχιά με τον πύραυλο φορέα Antares, βάσει του συμβουλέου με την NASA που ήταν ύψους 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα επόμενα 3 χρόνια πρόκειται να πραγματοποιήσει άλλες 8 πτήσεις προς το σταθμό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε ένα μικρό φιλμάκι και να θυμηθούμε έτσι πώς ήταν ο πρώτος πύραυλος που είχε εκτοξευτεί στο διάστημα, ο περίφημος Σπούτνικ. Είναι από ένα διαφημιστικό σποτάκι μιας τηλεοπτικής εκπομπής από τη Ρωσία. Να το δούμε. Πάμε σε ένα άλλο παρόμοιο θέμα, παρόμοιο με την έννοια που μας ενδιαφέρει και εμάς. Στη γειτονική Λιβύη, λοιπόν, από όπου εφοδιαζόμαστε και εμείς πετρέλαιο, είναι τόσο άσχημη η κατάσταση που οι εξαγωγές έχουν πέσει σε δραματικά χαμηλά, ενώ προβλέπεται να υπάρξει αστάθεια για τα επόμενα 10 με 20 χρόνια, εκτός αν βρεθεί κάποια άλλη λύση. Όπως υποστηρίζει σε μια συνέντευξή του ένας από τους Λίβιους παράγοντες του Υπουργείου Άμυνας, λέει ότι η δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου στη Λιβύη έχει φτάσει στο 10% της δυνατότητας που είχε προηγουμένως. Και τα έσοδα από τις εξαγωγές έχουν φτάσει, λέει, να είναι γύρω στα 2 με 3 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσό είναι ένα τίποτα. Μήπως μπορέσαμε και βρήκαμε το... Δεν υπάρχει. Σήμερα ο δαίμον του βίντεο μας έκανε πολλά κόλπα. Ελπίζω αύριο να σας παίξουμε αυτό το κομμάτι του James Hall που αρνήθηκε σήμερα να κάνει την εμφάνισή του. Αύριο, λοιπόν, καλό απόγευμα για σήμερα. Προσεκτικά, κάνει πολύ κρύο. Αύριο θα είναι πιο κρύο, μας υπόσχονται. Αλλά ο κόσμος θα εξακολουθεί να είναι πολύ τρελός. Γεια σας.